ίσως να μην το είχα δει ακόμα. Ξεκίνησε από τη λάμψη. Ήταν κάτι το οποίο στην αρχή δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Αφού στην αρχή σταμάτησα και πήγαινα σε ένα καθρέφτη να δω τι γίνεται. Έχω κάνει αμμονιζόρια στο πρόσωπό μου. Αμέσως μόλις ξεκίνησε η σειρά. Φοβερή εντύπωση. Αμέσως. Η τέτοια δύναμη είχε ο Νίκος Αφόσχολος και οι σειρές του. Σταμάτησα το 2004 το Μάρτιο. Όταν εκλέχθηκε βουλευτής και πλέον λόγω ασυμβίβασης του δεν μπορούσα να συνεχίσω γιατί. Δεν θα σταματούσα. Κάποιος κόσμος φανταζόταν ότι στην πραγματική σας ζωή είστε αστυνομικός. Ναι, πάρα πολύ. Εδώ με ανέτησαν και οι υπόθεση. Ναι, εγώ δεν είχαμε γελώσει. Εγώ έπαθα σοκ. Ναι. Γιατί στην Κύπρο που είχα επισκεφθεί για κάποιες δουλειές που είχα πάει, είχε συμβεί κάτι πολύ τραγικό. Ένας πατέρας έχασε το κορίτσι του και ήρθε με βρήκε πολύ μουδιασμένος, πολύ διαλυμένος ο πατέρας και μου είπε ότι μόνο εσύ τελικά θα δικαιώσεις το θάνατο του παιδιού μου. Και έμενα κάγκελο, έμενα πάγωσα. Του λέω. Είμαι ηθοποιός. Δεν είμαι αστυνομικός. Θα μιλήσεις ή θα σε ένας πνίσος στο ξύλο. Λέγε! Λέγε! Ο Μάρκος Εφερλής στα προγράμματά του σας έκανε... Φυσικά, όχι μόνο ο Μάρκος, όλοι. Ναι. Αυτό σας ενοχλούσε. Όχι καθόλου. Όχι. Είσαι με τιμούσε. Τι θα γίνει σκουλίκι. Θα μιλήσεις. Αλλά αυτό το σκουλίκι και που έλεγε, ας πούμε... Ήταν. Αυτό ήταν μια λέξη, κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνε. Έχω κάνει γύρω στις 17-18.000 σκηνές και έχω χρησιμοποιήσει όλο το ελληνικό λεξιλόγιο. Πέμψε στο σημείο κάποια στιγμή να στρίβω σε γωνία και να φωνάζουν οι πιτσιρικάδες σκουλίκι. Και τώρα ακόμα μου το λένε, αλλά μου το λένε με χιούμορ βεβαίως. Δηλώσατε κάποιο παράπονο, βγάλατε που δεν σας κάλεσε ποτέ στην εκπομπή του. Ω, βρεθήκαμε μια φορά και του λέω, τι έγινε Μάρκο, τι κάνεις, καλά, γεια σου Γιώργο, πώς μιλάμε. Δεν τα είπαμε, λέω, καθόλου. Γιατί βρεθήκαμε σε μια εκδήλωση. Μου λέει δεν ήμουν εγώ αρμόδιος για τους καλεσμένους. Καλά, του λέω δεν υπήρχε πρόβλημα. Ναι, ούτε ναι, εγώ ναι, στο είπα για να με φωνάξει. Απλώς το αναφέρω ότι είχαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν βρεθήκαμε. Θεωρείτε ότι σας έχει ξεχάσει ο κόσμος? Όχι ο κόσμος καθόλου. Αν θέλεις να κυκλοφορήσουμε λίγο. Ο κόσμος της τηλεόρασης. Α, δεν ξέρω αν με ξέχασε με την έννοια του ξέχασα. Ή αν ήθελε να με ξεχάσει. Ναι. Αυτό είναι ένα σημείο που δεν με απασχολεί καθόλου. Mm. Διότι έχω χορτάσει από τη τηλεόραση. Mm-hmm. Τώρα, κανάλια τα οποία εγώ προσέφερα πάρα πολλά, έπρεπε να με έχουν τιμήσει ακόμα περισσότερο. Είναι κάποιοι που δεν θέλουν το Θεοχάρη σε ένα σύριαλ καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αμέσως το όνομά μου, η προσωπικότητά μου έχει ταυτιστεί με το Θεοχάρη. Ήταν, α, Θεοχάρη θα πούνε. Και σου λέω, σκηνοθέτη, εγώ θέλω ένα ρόλο. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι δίκαιο, είναι λίγο μίζερο και είναι ασορτή με τα μίζερα της Ελλάδας. Φτάσατε στο σημείο. Να καβαλήσετε καλάμι. Ποτέ. Δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου. Mm-hmm. Ήμουνα σε όλη μου τη ζωή, θα σου πω μια λέξη και θα καταλάβεις, απομυθοποιητής. Ένας συναδελφός σας λοιπόν που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στη λάμψη, ο κύριος Χρήστος Πολίτης, εξέφρασε ένα παράπονο ότι δεν τον καλέσανε, δεν τον φωνάξανε να μιλήσει. Ποια είναι η γνώμη σας, εσάς? Καμιά απολύτως. Αυτό είναι θέμα του κυρίου Πολίτη και του Αντένα. Mm-hmm. Εγώ δεν θα μπω στη μέση. Εγώ τον Χρήστο τον εκτιμώ. Θεωρείτε ότι ήταν άδικο, ας πούμε, να μην φωνάξουν τον πρωταγωνιστή. Δεν ξέρω ποιες είναι οι ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν. Το ότι βεβαίως ο Χρήστος έπρεπε να έχει κάνει μία δήλωση, έπρεπε να την έχει κάνει. Ήρθατε σε δίλημα όταν σας έκανε πρόταση ο Κώστας Καραμαλής να κατέβετε στις εκλογές το 2004. Mm-hmm. Εκ των υστέρων. Μάλλον, κατάλαβα ότι θα έπρεπε να την αρνηθώ. Γιατί? Γιατί ήταν τζάμπα χρόνος, χαμένος χρόνος, διότι πέρα από κάποια έργα τα οποία έκανα, δεν κοίταξα να βάλω ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μου, όχι μόνο δεν πήρα μίζα ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν δέχτηκε και τα χαρτζηλίκια κάποιον. Όταν λοιπόν εγώ κατάλαβα ότι πλέον ήταν χάσιμο χρόνο, το λέω με την έννοια ότι σταμάτησα τη δουλειά μου. Εκεί συνειδητοποίησα απόλυτα ότι εγώ σπούδασα υποκριτική. Και όχι υποκρισία. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο της πολιτικής, έτσι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, λες ποτέ, μη λες ποτέ. Ξαφνικά να πει ο Κώστας ο Καραμαλής, Γιώργη, έλα. Πάμε τώρα πάλι. Αν το κάνει ο Κώστας, εγώ είμαι χρεωμένος να δώσω το παρόν. Θεωρείτε ότι ο Κώστας Καραμαλής λείπει από την πολιτική ζωή του σήμερα? Ναι, θεωρώ ότι λείπει πάρα πολύ. Λείπει πολύ και δεν λείπει αυτοβούλος. Είστε με την σύντροφο της ζωής σας, τη Λία, πόσα χρόνια μαζί? Από το 73 την ημέρα του Πολυτεχνείου. Ήσασταν δηλαδή πιτσιρικάδες και οι δύο, έτσι. Πιτσιρικάδες. Μωρά. Και κρατάει αυτό το άρωμα από τότε είναι 42-43 χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του γάμου σας? Είχαμε κοινούς στόχους. Η γυναίκα μου ήθελε να είναι ένας κέρβερος μέσα στο σπίτι, να κρατάει την οικογένεια γερά. Εγώ ήμουν ο κυνηγός που έφευγε έξω και έφερε το θύραμα στο σπίτι. Και το θύραμα ήταν η οικονομική μας κατάσταση που δόξα τω Θεώ πήγε καλά. Ερχόμενος από τη Λαμία για να μείνετε στην Αθήνα, μείνατε για ένα βράδυ άστεγος. Ναι, έμεινε έξω στον δρόμο. Σε μια οικοδόμη μέσα, ναι. Απολιόμενος από τις τάξεις
του στρατού, κατέβηκα στην Αθήνα να πιάσω ένα σπιτάκι. Είχα βρει κανένα δύο διαμερίσματα εκεί κοντά σε γυαλιδρομείο, εκεί ήταν, και είπα τώρα σκεφτόμουν ποιο να πιάσω τα δύο, το ένα δωμάτιο ή το άλλο. Λεφτά είχα πάνω μου, να νοικιάσω το σπιτάκι μου, και λέω τώρα να πάω να δώσω ξενοδοχείο τα λεφτά. Γιατί ρε Βασιλείο. Και με τη βγάλε μέσα στην οικοδομή το βράδυ, ένα βράδυ είναι. Και την έβγαλε, κατέβηκα στο κλιμακοστάσιο κάτω, βρήκα κάτι σακούλες υλικών, κουκουλώθηκα λοιπόν με όλες αυτές, παλικάρι ήμουνα, σκληραγωγημένος ήμουνα, δεν ήμουνα καλομαθημένος καθόλου, mm-hmm. από τα παιδικά μου χρόνια, τα δύσκολα. Και κοιμήθηκα και την έβγαλα πάρα πολύ ωραία. Κάνατε και φυλακή. Φυλακή βεβαίως έκανα. Έκανα φυλακή από το μέσα στο Πολυτεχνείο. Με συνέλαβαν και ήμουν μια εβδομάδα μέσα. Και έφαγα άγριο ξύλο. Όταν λέμε ξύλο, δεν μιλάμε, φάλαγα στα χέρια. Και σε όλο μου το κορμί μετά είχα γίνει σαν ζέμπρα. Και με πήγαν και άτεσα, όπου κόντουσαν να χάσουν το στομάχι μου από κάποια γροθιά πολύ δυνατή και μου είχε δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον εσωφάγο. Κύριε Βασιλείου, τι να σας ευχηθώ. Να μου ευχηθείς να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο να απολαμβάνω στη Σαλαμίνα καμιά ρακή με το φίλο μου τον Παναγιώτη το Φορίκη. Σε καλό εγώ για λογαριασμό του να πιεις μια ρακή και να κάνεις συντροφιά μαζί μας για να δεις πώς περνάμε εμείς οι κλέφτες εκεί στη Σαλαμίνα.